Στο 78 κέρδισε ο Χριστάρας. Σταμάτησε ο Χρήστος όμως, γιατί η μπάλα στην κόντρα μπήκε στο πρόσωπο το παιδί του Ασημίου. Ποιος είναι? Τα γκολ είναι σε δεύτερη μοίρα. Σωστά, ο Αντωνάκης είναι ο αρχηγός. Γι' αυτό σταμάτησε. Ο Χριστάρας πήρε και τα μπράβο. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η... Μπράβο, παιδιά, μπράβο! Ισχύει την μπάλα στο τερματοφύλακα. Εμείς πρέπει να πάρουμε μπάλα. Ναι, βέβαια. Πώς, να το φάμε, ας πω. Δεν είπε να του δώσω την μπάλα. Τέρμα! Ανάλλη! Δεν λόγω σηκώθηκε όμως, ε! Τραυματίας, τραυματίας μας τον Τμίτελο σηκώθηκε. Άισι! Κόρνερ έδωσε, κόρνερ έδωσε. Κόρνερ έδωσε. Τι έγινε τώρα εκεί? Κόρνερ έδωσε, κόρνερ έδωσε. Κόρνερ είναι, βλέπουμε τον ποδοσφαιριστή. Προς τη μία νομίζαμε ότι ήταν υπόδειξη πέναλτι. Αποβρίσκει μπάλα με το... Στο 79, σπάνε καρδιές εδώ στο Ασίμι. Τι έγινε, το πήρε πίσω? Τι υπόδειξη? Κάτω, 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 κάτω. Δεν ξέρουμε τελικά τι, τελικά δεν ξέρουμε τι υπόδειξη του ρεφ. Ρε μαλάκα, γιατί τι, ένα γήπεδο σε βρίζει, φαντάσου πόσο μαλάκας είσαι. Στο 80 είμαστε. Μαλάτακι! Αυτό το πέναλτι ήταν πατραποτσιμό. Τώρα δεν γίνεται. Δεν το έδωσε μετά από λίγο το σκέφτηκε. Ναι, παιδιά, βρήκε ο Μάνος την μπάλα με τα χέρια. Βρήκε πρώτα την μπάλα. Δεν δείσαι ένα ριπλέ. Δεν ξέρει ρε παιδί. Τι ώρα έκανε να πάει. Μάσε να δούμε τι θα αποφασίσει. Βρήκε την μπάλα πρώτα. Πάμε πάντα. Τελικά, αντί για κόρνερ, έχουμε πέναλτι. Ο ποδοσφαιριστής του Ασημίου πήγε να εκτελέσει το κόρνερ. Τελικά η Εσχάτη των Ποινών, το Ασίμι κοντά στον γκολ με τον Αντωνάκη, τον αρχηγό. Βλέπω εδώ να έχει πάρει θέση. Ο Κασαπάκης ο Μανώλης έχει πει την τελευταία του λέξη. Για να δούμε. Χιτσκοχικό το φινάλε. Μην το πιάσεις μάλλον, θα δώσει επανάληψη ο παπάρας. Πάμε μόνο! Για να δούμε λοιπόν. Αντωνάκης, Κασαπάκης. Ποιος θα νικήσει? Το 1-1. Το 1-1 λοιπόν. Το γκολ ήρθε στο 21ο λεπτό. 9 λεπτά πριν τη λήξη, κανονική λήξη του μάτς, το Ασίμι σκόραρε με τον Αντωνάκη στην εύστοχη εκτέλεση του πέναλτι. Ένα πέναλτι που αψηφιστήθηκε έντονα από τους Γαρυπιανούς και από τον Κασαπάκη τον Χρήστο.